Γεια σας. Κλείστε τον κύριο. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα σας. Τι γίνεται. Πάμε στον κύριο Αθανασίου μας. Πώς είστε, κύριε Νίκο μας? Καλημέρα, παραλίγο να το κλείσω εγώ το κέντρο. Δεν είχα το κουμπί. Θα σου στείλω ένα. Θα σου στείλω ένα. Εντάξει, κοίταξε να δεις, εγώ τον Γκέτσε τον αγαπώ. Πιστεύω, ξέρεις, τα περισσότερα από αυτά που λέει είναι, ξέρεις, στο πλαίσιο το όμορφο της πλάκας του Χαβαλέ και συμφωνώ μαζί του να γίνονται ωραία παιχνίδια, τα πλέον και να τα πει ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Αυτό δεν πρόλαβα να το πει. Ωραία. Ναι. Το είπα εγώ, το πρόλαβα. Γιατί τώρα αφού τον έκλεισες. Λοιπόν, πολύ σημαντικό παιχνίδι, τα αποστολή για τον Παναθηναϊκό, τα είπαμε και χθες, θα τα πούμε και σήμερα. Τελικώς δεν υπάρχει αύριο. Έτσι. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει μόνο τη νίκη, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, έχει μείνει αρκετά πίσω και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟ που παίζει σήμερα με τη Λαμία και λογικά θα το πάρει το μάτς. Οπότε νομίζω οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά καταστροφικό για τον Παναθηναϊκό για την προσπάθεια που κάνει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Γιατί η υπόλοιπη συζήτηση και αυτό που είπε ο Κέτσο ότι οκ, φέτος είναι σημαντική και η τρίτη θέση, είναι σημαντική και η τέταρτη, ναι, καλά. Έτσι, την οποία νομίζω όλοι θέλουν να την αποφύγουν. Γιατί προφανώς στο τελικό του κυπέλου μπορεί να το πάρει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να το πάρει και ο Άρης και αυτός που θα είναι τέταρτος θα μείνει εκτός Ευρώπης. Και για αυτούς τους τέσσερις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη μάχη του τίτλου και ο Ολυμπιακός έχει μείνει πολύ πίσω, θα ήταν καταστροφικό, έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι. Για κάποιον από αυτούς τους τέσσερις να μείνει, να μείνει εκτός Ευρώπης. Αλλά αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη, ούτε τέταρτη θέση, ούτε το κύπελο. Υπάρχει μόνο το πρωτάθλημα και για να μπορέσει να το διεκδικήσει μέχρι τέλους θα πρέπει να πάει το αποψινό ντέρμπι κοντρα στην ΑΕΚ. Ξέρουμε πάνω κάτω... Εντεκάδα, εικόνα... Εικόνα, λογική... Ναι. Κοίταξαν, στη χθεσινή προπόνηση... Ναι. Που ήταν μικρής διάρκειας, έγινε ένα ρόντο, διατάσεις, μετά είχε πάρα πολύ ώρα βίντεο το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, δεν έδειξε κάτι. Και συνήθως η ανάλυση για τα παιχνίδια γίνεται την ημέρα του αγώνα. Το μεσημέρι στο ξενοδοχείο που συγκεντρώνονται όλοι για να πάνε μετά μαζί στο γήπεδο. Μόνο εκτίμηση μπορώ να κάνω. Θα μου πεις και την προηγούμενη εβδομάδα που είχε δείξει κάτι και έκανες εκτίμηση. Την πέτυχες, όχι. Αλλά εντάξει, okay. να έχουμε κάτι να συζητάμε. Νομίζω ο Ντραγκόφσκι θα έκανε τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Χουάνκαρ, δεξιά ο Κότσιρα, ο Αράου με τον Κιρβάη στο κέντρο της άμυνας. Έτσι, Ρούμπεν, Τσέριν, Μπακασέτας δείχνουν να έχουν ένα προβάδισμα στη μεσαία γραμμή. Αφήνω ένα αστερίσκο, μια παρένθεση ανοιχτή μόνο για τον Μπακασέτα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει παίξει σε μικρό διάστημα πολλά συνεχόμενα και σούπερ απαιτητικά παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό το μάτς απόψε για τον Παναθηναϊκό που δύσκολα θα αφήσει έξω τον Μπακασέτα. Στα άκρα, τα αριστερά ο Μπερνάρ, στην κορυφή ο Ιωαννίδης και τώρα δεξιά δεν ξέρεις, είναι τελείως τζόγος, έτσι, το τι θα κάνει εκεί. Θα έβλεπα το Βέρμπιτς, έτσι, ως μια δεξιά. Αλλιώς το δεξιά. Αλλιώς το Μαντσίνι. Ναι. Εγώ το Μαντσίνι το θεωρώ πιο πιθανό. Δηλαδή, ναι. Επειδή είναι η φυσική του θέση, έτσι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αλλά... Αν δεν τον άφηνε εκτός αποστολής στο τελευταίο παιχνίδι, γιατί να σου πω κάτι, όταν αφήνεις κάποιον παίκτη εκτός αποστολής σε ένα μάτς και παίρνεις κάποιον άλλον, τουλάχιστον εμένα μου δείχνεις ότι ως προπονητής αυτόν που παίρνεις μαζί σου στον πάγκο τον θεωρείς πιο έτοιμο ή τέλος πάντων θα δώσει περισσότερα από αυτόν που αφήνεις εκτός αποστολής. Ναι. Αν μετά από τρεις μέρες αυτός που είναι εκτός αποστολής μπει εν δεκάδα και αυτός που ήταν στον πάγκο μείνει εκτός, okay, θα είναι ξέρεις, στο δικό μου το μυαλό είναι λίγο έκπληξη ρε παιδάκι μου, αλλά δεν αποκλείω να γίνει και αυτό. Ξέρεις όμως, εμένα περισσότερο θα μου κόλλαγε ο Μαντσίνι. Ναι. Μπορεί να υπάρχει μια λογική που μπορεί να μας διαφεύγει. Μπορεί να θεωρούσε ότι, ας πούμε, λέγω τώρα έτσι, κάτι τελείως από το δικό μου το κεφάλι. Ότι μπορεί να ήξερε ότι ο Μπακασέτας μπορεί να βγάλει 90 λεπτό, ή τέλος πάντων να υπολόγιζε ότι δεν θέλει να βγάλει 90 λεπτό, και να υπολόγιζε ότι πρέπει να βάλει τον Μπερνάρ μετά σε θέση Μπακασέτα, και άρα ήθελε κάποιον αριστερά να ενισχύσει τη γραμμή. Και από τη στιγμή που έχει τον Παλάσιο διαθέσιμο, σου λέει: αφήσω το Μαντσίνι έξω για να πάρω τον Βέρμπιτς μαζί μου που μπορεί να παίξει αριστερά. Καταλαβες. Τώρα είναι άλλες οι ανάγκες του αγώνα. Τώρα λείπει ο Παλάσιος από το μάτσι. Σωστά. Σωστά. Πολύ μεγάλη απουσία. Τεράστια απουσία. Θα πω εγώ γιατί φέτος είναι ο πιο επιδραστικός εκφέμου του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν λέω καλύτερος, γιατί είναι ο καλύτερος. Αλλά οκ, okay, ξέρεις, δηλαδή μπορείς αυτό λίγο να είναι σίγουρα πιο επιδραστικός. Αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ουσία στο παιχνίδι. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Με αυτό το χέρι που έκανε και την κόκκινη που δέχτηκε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω, ξέρεις, αν μου έλεγες πότε ρε κάπου ένα ευρώ, θα πήγαινα στο Μαντσίνι. Ναι. Θα πήγαινε. Αλλά δεν θα μου έκανε έκπληξη, ξέρεις, να βάλει και το Βέρμπιτς, και είναι ανοιχτό. Ναι, ναι. Όπως παίζει η ΑΕΚ, νομίζω περισσότερο θα ταιριάζει ο Μαντσίνι. Κυρίως για τη συνέπειά του στα ανασταλτικά του καθήκοντα. Γιατί ο Βέρμπιτς, αξιά τα ψέματα,
δεν είναι αυτό το μεγάλο ταντού. Η τακτική του συνέπεια σαν στατικό κομμάτι. Ενώ ο Μαντσίνη είναι πάρα πολύ τίμιος αυτό. Είσαι κοντά στο τίτλο του Παλάσιος, ας πούμε. Ακούτε κάτι ακόμα εκτός και αν έχουμε κλείσει το... Όχι, πες. Τη συζήτηση για το αγωνιστικό. Εύχομαι αύριο το πρωί να μην συζητάμε για τη διαιτησία. Γιατί ο ορισμός του Κλάουδιο Περέιρα κατά την ταπεινή μου άποψη είναι επικίνδυνος. 100%. Δεν γίνεται σε αυτό το παιχνίδι η ΚΕΔ να επιλέγει έναν διαιτητή β' κατηγορίας ο οποίος δεν έχει ξανασφίξει ποτέ έξω από την πατήρα του. Έχει παίξει ένα μάτς στο ΒΑΡ σε ευρωπαϊκό μάτς. Νομίζω και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Α, δεν έχουμε προηγούμενα γιατί με τους Πορτογάλους και τα ονόματά τους δεν τα θυμάμαι. Έχουμε φέρει διάφορους Πορτογάλους. Α, αυτός έρχεται πρώτη φορά Ελλάδα. Ναι. Σωστά. Είναι πρώτη φορά που βγαίνει από τη χώρα του να παίξει ένα παιχνίδι. Ελπίζω να μην τη θυμόμαστε για πολύ καιρό. Τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Γιατί πραγματικά εδώ μιλάμε τώρα για σούπερ παιχνίδι, έτσι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, που κρίνονται πάρα πολλά. Φέρε μου κάποιον καλύτερο, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται να μην μπορείς να βρεις κάποιον καλύτερο. Από την άλλη, ακούω, δέχομαι και καταλαβαίνω ότι με όλα αυτά που έχουν κάνει, με ξέρεις τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ κάποιον παράγοντα του Παναθηναϊκού να συμπεριφέρεται άσχημα σε ξένον διαιτητή και δεν διακόπτει παιχνίδια. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία δεν έγινε εξαιτίας του Παναθηναϊκού, έγινε εξαιτίας αποφάσεων και συμπεριφορών άλλων ομάδων. Και έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μας βλέπουν μόνο οι χαμηλής ποιότητας στην κατηγορία διαιτητές. Αλλά ως ΚΕΔ θα περίμενα μια καλύτερη επιλογή. Ναι, επειδή είναι μεσοβδόματα και παίζει πάντα ρόλο αυτό, σαν τον Κυριακό είναι πιο δύσκολο να φέρεις καλό διαιτητή από την Τετάρτη. Θα μπορούσε να φέρει κάτι καλύτερο τώρα. Ναι. Και εκτός από αυτό, να έρχεται Πορτογάλος. Άρα θέλω να πω... Φέρει ένα Πορτογάλο κανονικό, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Έναν έμπειρο, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να είναι μια χαρά. Άπειρος είναι, προφανώς. Ναι. Εκτός και αν έχουμε και κανένα δείγμα γραφής από Πορτογαλία ότι έχει κάνει. Έχει την άξη από τα μάτια στον αέρα, γιατί δεν ξέρω, δεν τα παρακολουθώ. Όχι, απλά δεν του έχουν δώσει και κάποιο ντέρμπι, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Στο Ρίο Άβε Αμαδόρα, τι να γίνει, ρε Μιχαλή. Θες να σου πω ότι μπορεί να γίνει εδώ στο Βόλος και Φυσιά. Εντάξει. Είπες και σε ένα μάτσο τώρα, φωτιά. Γι' αυτό σου λέω. Άμα είναι. Ναι. Άμα να την κάνει. Άμα το έχει μέσα. Θέλω να πω, δεν γίνεται φασαρία όμως, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται φασαρία. Δεν γράφεται, ας πούμε, πρωτοσέλιδο στην Άμπολα ή στη Ρέκορντ. Ναι. Κάποιες αποφάσεις θα πρέπει να τις κρίνουμε και ξέχωρα από το τελικό τους αποτέλεσμα. Εξετάζοντας τη λογική και το σωστά. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ρίσκο. Μεγάλο ρίσκο. Οκ. Εγώ το λέω να το πω, να καταγραφεί στα πρακτικά, παρακαλώ. Και αύριο να μην έχουμε να συζητάμε για. Και δινόταν ένα κλίμα, αρέσει. Δινόταν ένα κλίμα τις προηγούμενες μέρες ότι τέλος πάντων ο κύριος Φρόιντφελντ έχει κάνει κάποιες επαφές προκειμένου να φέρει καλούς διαιτητές αυτά τα μάτς για να δώσει κάποιες απαντήσεις. Πώς τον είπατε αυτόν τον κύριο? Ο κύριος Φρόιντφελντ. Σβήστε τον, δεν τον ξέρω. Ποιος είναι αυτός καταρχήν? Έχει εμφανιστεί εδώ. Μην παθαίνεις τώρα στα Γιάρελη. Μην παθαίνεις στα Γιάρελη τώρα πρωί. Σβήτω τον, δεν σωστάω. Μην παθαίνεις στα Γιάρελη τώρα πρωί. Μην αναφέρετε ονόματα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Τα έχω πληρώσει αυτά. Άλλο, πάμε παρακάτω. Τι μεγάλο βίντεο. Θα κάνω και την τελευταία ευχή. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ίντερνετ. Δεν χρωστάω, κύριε. Δεν χρωστάω. Λοιπόν. Να μην συζητάμε για την διαιτησία, όπως συζητούσαμε πέρσι τέτοια εποχή, καλό καιρό, δεύτερη αγωνιστική το play-offs, αντίστοιχο παιχνίδι, όχι στη Λεωφόρο, στη Νέα Φιλαδέλφια, όπου αυτός ο σπουδαίος διαιτητής ο Νταμπάνοβιτς τίναξε ένα ντέρμπι στον αέρα. Και διαμόρφωσε κατά την ταπεινή μου άποψη και πολύ σημαντική από την εικόνα της συνέχεια στο play-off. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός εκεί τον είχε αφήσει να κάνει το διπλό, θα είχε φύγει στο συμπέντε, πάμε για ύπνο Κατερίνα, θα ήταν η κατάσταση μετά, δεν τον άφησε και είχαμε την κατάληξη που είχαμε στο φινάλε της σεζόν. Αυτά. Μάλιστα.